Καλημερίζω τον πρόεδρο της δίκους σας επιτροπής, τον κύριο Ταβερναράκη. Πώς είστε, κύριε Ταβερναράκη, καλημέρα σας. Καλημέρα σας, κύριε Ρουγεράκη, καλημέρα και στους ακροατές σας. Να ξεκινήσω. Ευχαριστώ για την πρόσκληση καταρχήν. Κι εγώ. Προσπαθούμε να είμαστε στην επικαιρότητα στο Εθνικό Επιμελητήριο με την έννοια ότι να μπορέσουμε να βοηθήσουμε, επιτελώντας το ρόλο μας ως Τεχνικός Σύμβουλος Πολιτείας, να καλούμε τους φορείς σε παρεμβάσεις τις οποίες αν μη τι άλλο όπως αυτή την οποία μιλήσατε. Προσέξτε τώρα, κοιτάξτε πώς το λέτε. Είναι σημαντικά για τη ζωή των πολιτών και Ξέρετε, είπατε μια πολύ μεγάλη κουβέντα ότι εσείς και ως θεσμικός σύμβουλος της πολιτείας, άσχετα με το αν εισακούγεστε ή δεν εισακούγεστε, ή σας ακούν ή δεν σας ακούν, ή αν φοράνε το ασπίδες ή όχι, κάνετε πάντα σωστά τη δουλειά σας. Δεν θα ξεχάσω αυτό τον τελευταίο χρόνο, μιλώντας και εδώ στο πλαίσιο της ίδιας εκπομπής, πόσες παρεμβάσεις έχετε κάνει σε ό,τι έχει να κάνει και με τις σεισμόπληκτες περιοχές. Βλέπε Αρκαλοχώρη, βλέπε και τις υπόλοιπες περιοχές στην Ανατολική Κρήτη. Θα ήθελα να μείνουμε λίγο σε αυτή τη διαδικασία. Πολλές φορές και με αρκετά αποτελέσματα μπορεί να λέμε ότι δεν μας ακούν. Τελικά, ίσως στο πίσω μέρος του μυαλού τους, κάπου αντιλαμβάνονται αυτό που φωνγκραζόμαστε βέβαια την κοινωνία, και φυσικά ό,τι παρεμβάσεις κάνουμε είναι πάντα τεκμηριωμένες, και νομίζω ότι όσο είπατε, όσον αφορά και τις μόπλευες περιοχές που είπατε, υπάρχουν, έχουν γίνει βήματα ιδιαίτερα σημαντικά, αλλά και σε όλες τις παρεμβάσεις που κάνουμε, και ευελπιστούμε τώρα και σε αυτές τις δύο παρεμβάσεις που στείλαμε να υπάρχει αντίστοιχη ανταπόκριση και να εισακουστούμε έστω και την τελευταία στιγμή. Πάντως, ό,τι έχει να κάνει με το αίτημα επίσπευσης των διαδικασιών αποζημίωσης στις πληγήσεις περιοχές, ήδη έχω δει μια ανακοίνωση από το Δήμο Σιτίας που λέει ότι ζητά από τους ιδιοκτήτες και εκείνοι να σπεύσουν το συντομότερο δυνατόν να υποβάλουν τη δήλωσή τους για να μην υπάρχει χαμένος χρόνος, έτσι ώστε το αίτημα να σταλεί προς το αρμόδιο Υπουργείο σε μια προσπάθεια να εξασφαλιστεί η σχετική αποζημίωση το συντομότερο δυνατόν. Ναι. Ομολογουμένως, λόγω του ότι έχουν συμβεί πάρα πολλά, και ιδιαίτερα στο νησί μας τα τελευταία 1-2 χρόνια, με φυσικές καταστροφές, οι όλες διαδικασίες μπορεί να επισπεύδονται. Δυστυχώς όμως οι αποζημιώσεις δεν προχωρούν το ίδιο γρήγορα. Τρανταχτό παράδειγμα είναι ότι πριν από 2 χρόνια που είχαμε τις καταστροφές με αντίστοιχα πλημμυρικά φαινόμενα στις Γούβες και στις Χερσόνησο, κάτι το οποίο συνέβη ξανά πριν από μερικές μέρες, δεν έχουν αποζημιωθεί ακόμα. Άρα νομίζω ότι το αίτημά μας είναι όχι μόνο επικαιρό, νομίζω ότι ίσως μπορέσει να δώσει την εγρήγορση που πρέπει να έχει η πολιτεία ώστε οι αποζημιώσεις αυτές πραγματικά να δοθούν και να μην μείνουμε απλά στις πλατφόρμες και στην καταγραφή. Με αυτή την αγωνία το ίδιο των πολιτών μεταφέραμε. Αλλά το κύριο ζήτημα στην επιστολή μας, κυρία Δουλγεράκη, δεν είναι οι αποζημιώσεις και να δίνουμε επιδόματα ή σε μια φυσική καταστροφή. Το θέμα είναι η πολιτεία να σκύψει πάνω στο πρόβλημα, να μπορέσει να προστατεύσει τους πολίτες, να προστατεύσει τις περιουσίες των πολιτών, να προστατεύσει το περιβάλλον. Το βασικό μας αίτημα είναι πραγματικά οι περιοχές αυτές, μια και γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά. Έχει γίνει ήδη χαρτογράφηση, όπως γράφουμε και στην επιστολή μας, ποιες είναι οι κόκκινες περιοχές, οι οποίες μπορούν είναι εν δυνάμει περιοχές, τις οποίες βέβαια επιβεβαιωθήκανε αυτές οι καταγραφές, δυστυχώς. Διότι και η Αγία Πελαγία ήταν κόκκινη περιοχή και το Παλιλέκαστρο το ίδιο και η Σιτία το ίδιο και οι κρεμμένες περιοχές της Εσόλυσσος, οι Γούβες είναι ήδη καταγεγραμμένες. Αν θα μπείτε στο site της περιφέρειας θα δείτε ότι αυτές οι περιοχές είναι καταγεγραμμένες ότι είναι κόκκινες περιοχές, έχουν κίνδυνο μεγάλων πλημμυρικών φαινομένων. Το θέμα είναι η πολιτεία να επέμβει πάνω σε αυτές τις περιοχές, να γίνουν οι αντίστοιχες μελέτες στις υδρολογικές δεκάνες αυτές, ώστε να μην επαναληφθούν αυτά τα φαινόμενα. Διότι, κυρία Δουλγεράκη, δυστυχώς η κλιματική αλλαγή είναι εδώ, αλλά δεν πρέπει να τα ρίχνουμε όλα στην κλιματική αλλαγή. Η πολιτεία θα πρέπει, τα φαινόμενα αυτά προφανώς θα εντείνονται στα επόμενα χρόνια. Η διάβρωση του εδάφους υπάρχει, η κακοποίηση του περιβάλλοντος υπάρχει, αλλά η πολιτεία θα πρέπει να αναστείλει την δοτότητα των πόλεων μας, που σήμερα δυστυχώς είναι πάρα πολύ μεγάλη,
και να προστατεύσουν τις περιουσίες των πολιτών και, και τους πολίτες και τη ζωή των πολιτών τελικά. Έτσι, σχεδόν σε κάθε τέτοια φυσικά φαινόμενα έχουμε και θύματα συμπολιτών. Πάμε τώρα σε εκείνο το άλλο το μεγάλο, το θέμα που έχει να κάνει με το βόρειο οδικό άξονα, γιατί στο χθεσινό σας δελτίο τύπου αναφέρεται, κύριε Ταβερναράκη, ότι οι πηγές του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών μετά την ολοκλήρωση της διαβούλευσης ανέφεραν ότι για την περιοχή του Ηρακλείου δεν κρίνουν απαραίτητες σημαντικές αλλαγές στην ήδη κατατεθήσα προς διαβούλευση πρόταση, παρόλο που πολλοί τοπικοί φορείς εξέφρασαν την αντίθετη άποψη. Δεν υπάρχει δηλαδή ακόμα η επίσημη θέση, αν θέλετε να πούμε, του Υπουργείου. Οι φορείς είχαν ζητήσει εκτεταμένη υπογειοποίηση του ΒΟΑΚ με χαρακτηριστικά το τούνελ στο Κακό Όρος, αλλά και στο ύψος της Παπαναστασίου. Σε αυτό αναφέρεστε? Σωστά. Καταρχήν να δώσουμε μία-δύο πληροφορίες όσον αφορά τη μελέτη τη συγκεκριμένη, η οποία πέρασε από το Περιφερειακό Συμβούλιο στις 30 του Αυγούστου, που τοποθετηθήκαμε και εμείς με ένα 17 σέλιδο παρατηρήσεων και επισημάνσεων όσον αφορά τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Ουσιαστικά μιλήσαμε για τη χάραξη, δεν μιλήσαμε για τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, γιατί τη χάραξη δεν την ξέραμε ποτέ. Είδαμε μέσα από τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Παρ' όλα αυτά, προχωρήσαμε μέσα από τη μόνιμη επιτροπή, την οποία είναι πάνω από 10 συνάδελφοι του τεχνικού επιμελητηρίου, οι οποίοι είναι ειδικοί γνώστες του θέματος, συζητήθηκε στη διοικούσα τις παραμονές της συζήτησης στο Περιφερειακό Συμβούλιο και το Περιφερειακό Συμβούλιο πήρε απόφαση να επιστραφεί η μελέτη και να συμπεριληφθούν οι παρατηρήσεις τις οποίες καταθέσαμε και εμείς και οι υπόλοιποι φορείς στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Δυστυχώς όλες αυτές στα πλαίσια της διαβούλευσης που ήταν η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Εμείς επικεντρωθήκαμε στην παράκαμψη του Ηρακλείου ως τμήμα Ανατολικής Κρήτης και το τμήμα Δυτικής Κρήτης για την παράκαμψη του Ρεθύμνου και των Χανίων. Εμείς καταθέσαμε τις παρατηρήσεις όσον αφορά αυτά τα 25 χιλιόμετρα που ξεκινούν από τον κόβο των λινοπερασμάτων μέχρι τον κόβο των Γουβών. Επικεντρωθήκαμε σε πάρα πολύ μεγάλη λεπτομέρεια, με πάρα πολύ μεγάλη λεπτομέρεια. Προτείναμε λύσεις. Δυστυχώς αυτό το οποίο, παρά το ότι το πήραν οι φορείς, όπως είπατε και εσείς, ριζικές λύσεις όπως προτείνετε, όχι απλές λύσεις, ριζικές λύσεις, σωστά. Ναι, ναι. Διότι αυτό το οποίο μας παρουσιάσει η κυρία Δουγεράκη ήταν η υφιστάμενη κατάσταση που γνωρίζουμε όλοι σήμερα, χωρίς κάποιες μικρές αλλαγές σε διορθώσεις στους υφιστάμενους κόμβους, όπου προστίθεται κάποιες επιπλέον κατευθύνσεις πάνω στον βόρειο δικό άξονα, είτε στον κόμβο της Μεσαράς, στον κόμβο των Ελληνών Περαμάτων, στον κόμβο του Γαζίου, αλλά και στους υπόλοιπους κόμβους. Προστίθενταν ο νέος κόμβος του Παγνή, ο οποίος με παρέμβαση της περιφέρειας είχε μπει μέσα στην μελέτη της συγκεκριμένη, ο οποίος είναι ιδιαίτερα σημαντικός, αλλά πέραν αυτού δεν υπήρχε καμία άλλη αλλαγή. Και η προμετωπίδα της όλης ιστορίας, η κορυφή της πυραμίδας του παραλόγου αυτού του δρόμου που θα δημιουργήσει απίστευτα προβλήματα εάν παραμείνει όντως έτσι, ο οποίος ΒΟΑΚ χωρίζει σήμερα το Ηράκλειο στα δύο, ήταν έτσι το Κακό Όρος, το οποίο, ενώ μιλάμε για ένα δρόμο από τα Χανιά μέχρι την Χερσόνησο που είναι με μέσο όρο σχεδιασμού 110 χιλιόμετρα την ώρα, άφηναν το Κακό Όρος με 70 χιλιόμετρα την ώρα ως έχει σήμερα. Με μια μεταφορά του αεροδρομίου στο Καστέλι, με μια κατάρριση του αεροδρομίου στο Καζαντζάκης, στο Ηράκλειο, όπου θα περνάνε 40.000 αυτοκίνητα, τουλάχιστον με το φόρτο τον οποίο τα νούμερα τα οποία έχουμε σήμερα, σε ένα αεροδρόμιο το οποίο υποτίθεται ότι θα έχουμε αύριο με 25 εκατομμύρια επισκέπτες το χρόνο, τουλάχιστον τόσο υπολογίζεται η κορυφτικότητα του αεροδρομίου να εξυπηρετήσει, αν φανταστούμε ότι σήμερα το αεροδρόμιο Καζαντζάκης εξυπηρετεί μόλις 10 εκατομμύρια. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν τι θα δημιουργηθεί σε ένα βόρειο δικό άξονα, ο οποίος θα διέρχεται μέσα από το Ηράκλειο, θα περνάει στη σημερινή κατάσταση που έχουμε και μάλιστα φάνηκε σήμερα το πώς λειτουργεί ο βόρειος δικός τις τελευταίες μέρες, με μια ασφαλτόστρωση όπου κόπηκε το Ηράκλειο στα δύο. Και δεν μπορούσε να κυκλοφορήσει κανείς το Ηράκλειο. Σωστά. Δεν μιλάμε έτσι για αναβάθμιση του αστικού ιστού. Ακριβώς. Άρα λοιπόν οι παρεμβάσεις αυτές θα πρέπει να γίνουν
να μας ακούσουν. Δεν μπορεί να παραμείνει αυτή η κατάσταση και μετά από 10 χρόνια, όταν σχεδιάζουμε για τα επόμενα 50-100 χρόνια ένα δρόμο, να συζητάμε ότι μετά από 10 χρόνια θα κάνουμε αλλαγές στο τμήμα αυτό. Εμείς προτείναμε συγκεκριμένες λύσεις. Παρά το ότι υπάρχει μια διαδικτυακή λύση η οποία μιλάει μετά από μια αναγνωστική μελέτη για ένα δρόμο 13,5, μια παράκαμψη μάλλον, που θα ήταν και ουσιαστική, 13,5 χιλιόμετρων, η οποία θα πήγαινε πίσω από το σημερινό Ηράκλειο, πίσω από τον Άι Γιάννη, από την επέκταση του Ηρακλείου, ανάμεσα στον αρχαιολογικό χώρο της Πνοσού και του Γιούχτα. Μια μελέτη η οποία ήταν μεγάλου κόστου, 450 εκατομμύριων ευρώ, με μια μεγάλη σύραγγα 6,5 χιλιόμετρων. Για να μην φανεί ότι επιμένουμε σε μια τέτοια λύση και ότι εμείς προφανώς θέλουμε το βόρειο άξονα, όχι αύριο, χθες, προχωρήσαμε σε μια υφιστάμενη πρόταση την οποία μας στείλανε και δώσαμε τις προτάσεις τις οποίες αναφέρατε και εσείς προηγουμένως, όπως μία από τις προτάσεις αυτές ήταν το αυτονόητο να ενώσουμε τον αστικό ιστό, να ενώσουμε το βόρειο Ηράκλειο με το νότιο Ηράκλειο. Δεν μπορεί μια πόλη 200.000 κατοίκων να μοιράζεται στα δύο και με τρεις πάνω διαβάσεις να μπορούμε να συνδέσουμε. Εδώ σήμερα, χωρίς διόδια, τα οποία παρεπιπτόντως προκηρύχθηκε ο σύμβουλος για την τοποθέτηση των διόδιων, τα οποία δεν γνωρίζουμε πού θα μπουν. Αντιλαμβάνεστε αν σε αυτό το δρόμο μπουν και διόδια τι θα γίνει. Να ρωτήσω κάτι απλό, έτσι όπως σας ακούω. Δηλαδή, νομίζω ότι θα είναι τραγικό αυτό το οποίο θα γίνει. Να ρωτήσω, θέλω κάτι απλό, έτσι όπως σας ακούω, κύριε Ταβερναράκη. Αν η σημερινή, η υφιστάμενη δομή, έτσι όπως είναι, έτσι όπως έχει διαμορφωθεί, έχει επεκταθεί το Ηράκλειο, πραγματικά και εντός εισαγωγικών σηκώνει αυτές τις ριζικές τις αλλαγές. Θα ρωτούσε ο καθένας, και καλόπιστα ρωτώ, αν αυτό μπορεί να γίνει, αν είναι εφικτό. Εφικτό και οικονομικά, αρκεί να υπάρχει πολιτική βούληση. Αυτό το οποίο ζητήσαμε είναι, προσπαθήσαμε μάλιστα, κάναμε και μια τοποθέτηση και με τον πρόεδρο, τον διευθυντή του συγκοινωνιακών έργων στον ΟΑΚ, όπου κάναμε μια αναλυτική τοποθέτηση και πρώην γραμματέας της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΡΤΑΚ, όπου κάναμε μια αναλυτική τοποθέτηση και στο Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου. Γι' αυτό και κάναμε και την επιστολή της συγκεκριμένη, ώστε αυτές οι προτάσεις πραγματικά να γίνουν κατανοητές. Αυτό που είπαμε είναι να ουσιαστικά στο κυρίως αστικό κομμάτι που έχουμε, που περνάει μέσα από το Ηράκλειο, ιδιαίτερα το κομμάτι από τον κόμβο της Μεσαράς μέχρι τον κόμβο του Καζαμπά, όπου υπάρχουν ορίγματα, να γίνει αλλαγή της μικοτομής, δηλαδή όχι της χάραξης, στην ίδια πορεία, αλλά να βυθιστεί ο δρόμος σε κάποια σημεία και να φτιαχτούν στέγαστρα από πάνω, τα οποία θα μπορέσουν να περάσουν και οι πάνω διαβάσεις και θα φτιαχτούν και κοινόχρηστοι χώροι. Μια πρακτική η οποία είναι όχι μόνο ευρωπαϊκή, είναι και στην Ελλάδα. Σε εκτεταμένα σημεία έχουν γίνει και στην Αττική Οδό, όπου έχουν φτιαχτεί, πέρα από το ότι έχουν ενωθεί οι πόλεις σε συγκεκριμένα σημεία, περνάνε και πάνω διαβάσεις οι οποίες εξυπηρετούν την πόλη. Νομίζω ότι είναι το αυτονόητο και μάλιστα το κοστολογήσαμε και περίπου, εάν θα γίνει τμηματικά σε κάποια τμήματα στο μήκος αυτό το 2 χιλιόμετρο που κάναμε την πρόταση, είναι μόλις 100 με 150 εκατομμύρια. Δεν είναι δηλαδή ένα κόστος απαγορευτικό για την τέταρτη πόλη της χώρας. Νομίζω ότι θα πρέπει να μας ακούσουν, γι' αυτό και καλούμε τους δημάρχους, ιδιαίτερα του Δήμου Ηρακλείου και του Δήμου Γαζίου, όπου έχουμε το μεγάλο πρόβλημα, κατά πρώτον να στείλουμε, να κάνουμε μια ομάδα μαζί με το τεχνικό μελετητή, αν μπορούμε να βοηθήσουμε, να κάνουμε μια παρέμβαση και στο Υπουργείο, αλλά και στους μελετητές, με τους μελετητές, να καθίσουμε να σκύψουμε πάνω στα σχέδια, να επισημάνουμε τα προβλήματα, να προτείνουμε λύσεις. Φυσικά τις λύσεις θα τις προτείνει εν τέλει ο μελετητής, αλλά τουλάχιστον να αναδείξουμε το πρόβλημα και το πώς, σε ποια κατεύθυνση θα πρέπει να λυθεί. Φυσικά όλο αυτό εξαρτάται από το Υπουργείο και αν και εφόσον πάνω σε αυτό το υφιστάμενο δρόμο μπορεί να αυξήσει κάπως το κόστος, το οποίο θα μπορέσει να λύσει αυτά τα προβλήματα. Ιδάλλως θα βρεθούμε σε αδιέξοδο, κυρία Δουγεράκη. Και δεν είναι βέβαια και το μόνο πρόβλημα το οποίο θέσαμε και με αφορμή και τις πλημμύρες που συζητήσαμε. Είναι ένα θέμα το οποίο ζητήσαμε πραγματικά την υδραυλική μελέτη, την οποία θα έπρεπε να ήταν στα τέσσερα μεγάλα ρέματα τα οποία περνούν από το τμήμα αυτό, έτσι, του Γαζανού ποταμού, του Κατερού κλπ.
τα οποία δεν υπήρχαν στη μελέτη περιβαλλοντικών εκτόσεων, να μην τι άλλο. Σε ένα φαινόμενο το οποίο μπορεί να το ζήσουμε και αύριο και το ζήσαμε και πριν από μερικές μέρες στο Καρτερό, όπου είχαμε τις πλημμύρες και πριν από δύο χρόνια παραλίγο να πληγούν άνθρωποι και χάθηκαν πάλι περιουσίες. Άρα θα πρέπει να γίνουν και εκεί γενναίες παρεμβάσεις σε ένα έργο το οποίο είναι εξιστάμενο και το οποίο αν μη τι άλλο με την όποια παρουσίαση που έγινε δεν υπήρχε σχεδόν καμία βελτίωση. Ούτως ή άλλως πλέον η καθημερινότητά μας, και αυτό είναι εκτός κλιματικής αλλαγής, διότι είναι μια καραμέλα την οποία πολυπιπηλήσαμε και το είπατε και εσείς στην αρχή με άλλο τρόπο, όλες αυτές οι παρεμβάσεις που έχουν γίνει με την ανοχή της πολιτείας για χι λόγους μας έχουν φέρει σε πραγματικά αδιέξοδα και τα βρίσκουμε μπροστά μας στην καθημερινότητά μας. Αυτή είναι η μεγάλη αλήθεια, κύριε Ταβερνάκη. Σωστά, πολύ σωστά, θα συμφωνήσω απόλυτα μαζί σας και δεν φοβόμαστε να το πούμε ότι η ανοχή της πολιτείας με πολλά προσχήματα, δεν θα ήθελα, γνωρίζουμε όλοι το πώς συνέβη η κακοποίηση του περιβάλλοντος, το πώς συνέβη η αυθαίρετη δόμηση και πώς όλα αυτά δημιούργησαν τα προβλήματα τα οποία ζήσαμε πριν από μερικές μέρες. Όμως σήμερα μιλάμε για ένα μεγάλο έργο, το βόρειο δικό άξονα, ένα μεγάλο έργο το οποίο είναι, επαναλαμβάνω, το θέλουμε χθες, δεν συζητάμε για αύριο, αλλά θέλουμε να γίνει σωστά, να είναι λειτουργικό, να εξυπηρετήσει πραγματικά τους πολίτες και τα εκατομμύρια των τουριστών τα οποία αναμένουμε για να έχουμε τη σωστή οικονομική ανάπτυξη σε αυτόν τον τόπο επιτέλους. Και να δούμε επιτέλους τι θα αφήσουμε και στους επόμενους. Ακριβώς. Και προστατεύοντας το περιβάλλον και διασφαλίζοντας την όποια ηρεμία των πολιτών και μεταφορά, τις ασφαλείς μεταφορές. Εάν δεν έχουμε ασφαλείς μεταφορές και γρήγορες μεταφορές σε αυτόν τον τόπο επιτέλους, μια και είναι και το τελευταίο μεγάλο οδικό έργο, αν όχι της Ελλάδας, της Ευρώπης, νομίζω ότι θα πρέπει να επικεντρωθούμε σε αυτό και αν μη τι άλλο να ενισχύσουν και η κυβέρνηση και η υπηρεσία η αντίστοιχη του Υπουργείου Υποδομών, να δούμε τα προβλήματα μαζί. Γι' αυτό και καλούμε τους δημάρχους να πάμε μαζί να φτιάξουμε αυτή την ομάδα και αυτές τις παρεμβάσεις να κάνουμε την ανάλυση και να αναδείξουμε το πρόβλημα. Θα σας πω, κυρία Δουγκεράκη, μόνο το εξής. Μάλιστα το λέμε και μέσα στην επιστολή μας. Το γνωρίζετε ότι μάθαμε ότι οι μελετητές δεν έχουν ούτε καν τα σχέδια πόλεως τα οποία είναι ένθεν και ένθεν αριστερά και δεξιά από τον βόρειο δικό άξονα. Άρα πώς θα συνδέσει την πόλη την οποία διέχεται αυτός ο τόπος, μόνο από τους κόμους με τρεις πάνω διαβάσεις να περνάει το Ηράκλειο? Αυτό το θέσαμε ως ερώτημα. Οι μελετητές δεν έχουν ούτε καν τα σχέδια. Δεν έχουν τα σχέδια των πόλεων, ούτε των εγκεκριμένων, ούτε των υποεκτέλεσης. Σήμερα συζητάμε για την κατάρρευση του κόμματος της Φοινικιάς σε ένα χώρο ο οποίος πραγματικά έχει επεκταθεί μια βιομηχανική περιοχή. Οι μελετητές του Υπουργείου που σήμερα αποφασίζουν. Μα κύριε Ταβερναράκη, οι μελετητές, διευκρινίστε το. Ποιοι μελετητές, οι οποίοι. Η μελετητική ομάδα η οποία έχει ανατεθεί από το Υπουργείο, η εκπόνηση της μελέτης, της χάραξης και των υπόλοιπων μελετών. Δεν έχω τι να πω. Δεν έχουν καν τα σχέδια του Ηρακλείου, μάλιστα. Ακριβώς. Μάλιστα. Κατά τα άλλα αποφασίζουν. Αλλά όλα αυτά μπορούν να. Αντιλαμβάνεστε το πρόβλημα όταν μιλάμε για ένα παράπλευρο δίκτυο αναγκαίο στο βόρειο δικό άξονα, τουλάχιστον στο αστικό κομμάτι, όπου είναι εφικτό να γίνει, να το μεταφέρουμε στους Δήμους για να το κατασκευάσει. Δεν είναι απραγματοποιητό αυτό. Τώρα λοιπόν που προλαβαίνουμε και τώρα που οι πηγές του Υπουργείου, όπως και εσείς σημειώνετε, λένε ότι ξέρετε, απορρίπτονται ναι μεν προτάσεις των τοπικών φορέων, λέτε γι' αυτό το λόγο καλούμε τους δημάρχους, σαν Διοικούς Επιτροπή του Τεχνικού Επιμελητηρίου, να πάμε μαζί από κοινού να φροντίσουμε, να βοηθήσουμε, να πιέσουμε, έτσι ώστε. Αν μην τι άλλο, εντάξει, ένα δώρο μπορείτε να κάνετε, δηλαδή να τους πάτε τα σχέδια του Ηρακλείου. Ναι, αν μη τι άλλο να τους στείλουμε τα σχέδια. Ναι, αυτό. Αυτό κάλεσα τους δημάρχους και τις πολεοδομίες την αντίση του Ηρακλείου να βρούμε τα σχέδια, να τα στείλουμε πάνω στους μελετητές. Αν μη τι άλλο, να κάνουμε μια κίνηση καλής θέλησης και από εκεί και πέρα να ψήσουμε πάνω στα σχέδια. Μηχανικοί είμαστε, με συναδέλφους έχουμε να μιλήσουμε. Οι φορείς πρέπει να κάνουν τη δουλειά τους. Οι βουλευτές μας την έχουν ήδη κάνει τη δουλειά τους. Ακόμη περισσότερο θα πρέπει να γίνει, διότι αν σταματήσουμε να μιλάμε, ούτε η μελέτη θα ξανάρθει πίσω, γιατί πρέπει να γνωρίζετε ότι τουλάχιστον από όσο λέει ο νόμος δεν υπάρχει δεύτερη διαβούλευση, μία διαβούλευση γίνεται, μία γνωμοδότηση
Μπορεί να τη στείλαμε πίσω τη μελέτη, αλλά δεν είναι σίγουρο ότι θα ξανάρθουν να ξαναομολογηθεί στον περιβάλλον. Όμω, ρε αδερφέ μου, δεν έχει ο άλλο ο μελετητή που βγάζει αυτέ τι αποφάσει τα σχέδια του Ηρακλείου, τη οικιστική ανάπτυξη του Ηρακλείου, του οικιστικού ιστού του Ηρακλείου, προσπαθεί να μου βγάλει μια απόφαση και δεν θα πάνε σε δεύτερη διαβούλευση. Δηλαδή, τώρα αυτό είναι παγκόσμια πρωτοτυπία. Δυστυχώ, η πληροφόρηση που έχω, δεν ξέρω αν κάτι άλλο θα ανατραπεί, τουλάχιστον στι προηγούμενε παραχωρήσεις που σε αντίστοιχα οδικά έργα δεύτερη διαβούλευση δεν υπήρξε. Μάλιστα. Κάνατε μία αναφορά στον κόμπο. Κύριε Ταβερναράκη, κάνατε μία αναφορά στο. Όχι, να το πω διαφορετικά. Γιατί κάνατε μία αναφορά στον κόμπο της Φοινικιάς και υπάρχει ένα έντονο ενδιαφέρον να πείτε δύο πράγματα παραπάνω βάσει των μηνυμάτων που μας στέλνουν. Τι ακριβώς εννοείτε, αλλά πόσο χρόνο ρωτάω εγώ για να ολοκληρώσουμε αυτό το κομμάτι, το πρώτο της συζήτησης, τουλάχιστον στο πλαίσιο της ραδιοφωνικής αυτής κουβέντας, για να συναντηθείτε με τους δημάρχους, να πιέσετε, να φύγετε, να πάτε προς τα πάνω. Έχω ήδη επικοινωνήσει με τον κύριο Λαμπρινό, με τον δήμαρχο του Ηρακλείου και με τον κύριο Ποκέ από χθες, αμέσως μετά που στείλαμε την επιστολή, μιλήσαμε μαζί. Έχουμε προγραμματίσει να γίνει κάποιο ραντεβού συνεννόηση με το Υπουργείο ώστε να κανονίσουμε αυτό το ραντεβού. Αλλά είμαστε σε εξέλιξη διαδικασίας. Πιστεύω ότι θα ευοδοθεί όλη αυτή η προσπάθεια που κάνουμε εμείς. Κόμβος Φοινικιάς, τι θέλετε να πείτε, ρωτάνε συγκεκριμένο. Ναι, η μελέτη περιβαλλοντικής περιπτώσεων, η οποία παρουσιάστηκε με τη χάραξη αυτή, καταργεί τον κόμβο της Φοινικιάς. Δεν υπάρχει πιο σαφές από αυτό. Και φυσικά αντιδράσαμε όλοι οι φορείς και φυσικά και οι πολίτες. Είναι προφανές ότι έχουμε ζητήσει συγκεκριμένη παρέμβαση. Που δεν λειτουργεί βέβαια και με τον. Μισό λεπτό. Που δεν λειτουργεί βέβαια και με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και το ξέρετε, διότι εκεί γίνονται ευτράπελα. Και επικίνδυνα ευτράπελα. Προφανώς. Είπαμε να φτιαχτεί ένας κόμβος συγκεκριμένος, με συγκεκριμένες προδιαγραφές. Έχουμε κάνει συγκεκριμένη πρόταση από πού θα πρέπει να διέρχονται και φυσικά έχουμε αντικρούσει την όποια πρόταση έγραφε μέσα η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, ότι ήταν πολύ κοντά στον κόμμο της Μεσαράς και δεν μπορούσε να φτιαχτεί δεύτερος ανισόπεδος κόμβος. Και αυτές τις προτάσεις θα πρέπει να τις καταθέσουν και να μας ακούσουν. Δηλαδή δεν ξέρω τι άλλο παραπάνω μπορούμε να κάνουμε, εκτός από το να μεταφέρουμε τις αντιδράσεις, γιατί βρεθήκαμε και από κοντά και μιλήσαμε και με το Σύλλογο της Βιομηχανικής Περιοχής και το Σύλλογο της Περιοχής του Άγιου Γιάννη του Χωστού. Και νομίζω ότι εμείς τουλάχιστον έχουμε αντιληφθεί το πρόβλημα και αυτό προσπαθούμε να το μεταφέρουμε στο Υπουργείο. Μα κύριε Ταβερναράκη, δεν θα κάνουμε αλλαγή και θα μείνει αυτό. Και το μόνο που μπορεί να σας αλλάξουμε είναι το κακό όρος να περάσουμε να φτιάξουμε μια σύραγγα. Η οποία θα πιάσει 20-30 εκατομμύρια, πόσο θα πιάσει αυτή η σύραγγα για να φτιαχτεί, τα 600 μέτρα. Άρα, συζητάμε για το υφιστάμενο κόμμα και απλά θα μας πούνε ότι θα αλλάξουμε μόνο το κακό όρο. Μα τώρα, κύριε Ταβερναράκη, νομίζω ότι δεν χρειάζεται κάτι άλλο παραπάνω να πούμε, εκτός από αυτό, γιατί το είπατε πριν από λίγο. Δεν έχουν τα σχέδια οι μελετητές. Σχεδιάζουν επί χάρτο, σαν να είναι κενό γράμμα η Κρήτη, σαν να μην υπάρχει τίποτα, σαν να μην έχει αναπτυχθεί, σαν να μην έχει ένα σπίτι, δύο σπίτια, δύο επιχειρήσεις, τίποτα. Και πάνω σε ένα χαρτί ζωγραφίζουν. Αυτό μου λέτε. Δυστυχώς εκ του αποτελέσματος αυτό φαίνεται και από τις δηλώσεις τουλάχιστον του Υφυπουργού, του κ. Καραγιάννη στη Βουλή, τις οποίες παρακολούθησαμε πολύ με μεγάλη προσοχή από τις επερωτήσεις των βουλευτών μας εδώ. Και εκεί εδώ θέλω να ευχαριστήσω τους βουλευτές μας που μετέφεραν το όλο πρόβλημα με επερωτήσεις στη Βουλή. Δυστυχώς οι απαντήσεις δεν μας ικανοποίησαν καθόλου. Σε καμία περίπτωση. Σας είπα, το μόνο διέξοδο που έδωσε ο τουλάχιστον διαστόματος Υφυπουργού στη Βουλή ήταν μόνο για το κακό όρος. Ούτε για το κόμμα της Φοινικιάς μας είπε, ούτε για τους ανισόπεδους κόμβους, τους οποίους δεν μπορεί να αφήσει το Ηράκλειο με τρεις ανισόπεδους κόμβους, με τρεις, συγγνώμη, πάνω διαβάσεις. Και δύο κάτω διαβάσεις, άρα δεν συζητάμε ότι αυτό θα πρέπει να παραμείνει έτσι. Μάλλον δεν αντιλήφθηκαν το πρόβλημα το οποίο θα δημιουργηθεί. Μάλιστα. Και το μόνο που έγινε ανακοίνωση είναι ότι προσλήφθηκε σύμβουλος για να τοποθέσει το 2-2. Ευτυχώς. Έχουμε. Αυτή ήταν η εξελίξη. Έχουμε σύμβουλο, ευτυχώς. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Ταβερναράκη. Δεν έχω κάτι άλλο να πω. Ήταν αποκαλυπτικά τόσα είπατε εσείς. Αυτό μας ενδιαφέρει. Αυτό μας ενδιαφέρει πάνω απ' όλα. Ωραία. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα σας. Καλά, καλή.